Τώρα παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέρα στην κυρία Σμαρό Παλαμανίδου, αναπληρώτρια συντονίστρια τη Νομαρχική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου. Καλησπέρα, κυρία Παλαμανίδου. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη, yeah. και σε εσά και, σε σας, και στους, ε, τηλεθεατές σας. Δύσκολη εικόνα με όλα όσα έγιναν το τριήμερο ε, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολη και η επόμενη μέρα με τον ε, πρώην πρόεδρο του κόμματο να ανακοινώνει ένα νέο κίνημα, ένα νέο κόμμα. Και δεν ξέρω, την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα να είναι περίεργη. Παρετήθηκε και ο κύριος Τσιλίκας. Ε, πώς αισθάνεστε, ποια... πώς βιώνετε την κατάσταση στον... στο ΣΥΡΙΖΑ, στον ευρώ; Ε, ας τα πιάσουμε και ένα-ένα <γιλίκη> για ευκολία της συζήτησης. Ε, όντως ε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος που περνάει ο Σύριζα. Ε, ωστόσο, εγώ θεωρώ και πάρα πολύ άλλοι ε, άνθρωποι που στηρίζουν το Σύριζα και μέλη και στελέχη νιώθουμε μία ανακούφιση ε, μετά το πέρασμα του συνεδρίου με αυτές τις εξελίξεις ε, και την αποχώρηση του Στέφανου Κασαλάκη του έκτο του προέδρου. Ε, αυτό που μου προκαλεί ωστόσο θλίψη είναι ε, η πόλωση και η τοξικότητα ε, που αφήνει πίσω του. Ε, και το γεγονός ότι παίρνει σχεδόν το μισό κόμμα, κυρία Βαραβανίδου. Δεν ξέρω, αυτά τα ακούω κι εγώ, ωστόσο δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτός ο αριθμός και το μισό κόμμα. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στο mail της νομαρχιακής ε, ε, δεν έχω... Λάβει πάνω από 15 παρατήσει, εκ των οποίων η μία είναι η οικογένεια. Ναι, αλλά ε, πόσοι άνθρωποι από την Κεντρική Επιτροπή έφυγαν, Πόσοι βουλευτέ θα φύγουν τε, συνολικά. Ναι, αυτό έχει να κάνει και με τα στελέχη τα οποία θα αξιολογήσουν την ε, κατάσταση και το, το πώς θέλουν να συνεχίσουν. Ωστόσο... Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μικρή η απώλεια από την έξοδο του κυρίου Κασελάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μικ... Αυτό που έγινε αυτή η διάσπαση είναι μικρή. Ε, απλά ως προς τα μέλη ήταν το σχόλιο μου. Δεν ξέρω αν το μέγεθος είναι τόσο μεγάλο όσο θέλουν να ακούγεται. Ε, ως προς τα στελέχη και αυτό που άφησε πίσω του θεωρώ ότι είναι Πολύ πιο σημαντική αυτή η διάσπαση σε σχέση με την προηγούμενη η οποία έγινε με τη Νέα Αριστερά. Ε, και πολύ πιο αιματηρή, μπορώ να πω. Δηλαδή, αφήνει ε, πιο βαθιά ε, σημάδια. Ναι. Δεν είδαμε μια τέτοια κατάσταση, μια. Ε, οπαδικού τύπου ε, σύγκρουση ε, όταν έγινε η αποχώρηση των μελών ε, της Νέας Αριστεράς η ε, σύντροφοι της Νέας Αριστεράς ε, παρόλο στις διαφωνίες και, ο, και όλα αυτά που σημειώθηκαν μπορώ να πω ότι αποχώρησαν με αξιοπρέπεια και ποτέ ε, δεν υπήρχαν μετέπειτα συγκρούσεις ε, εδώ τώρα βλέπουμε μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση δηλαδή είχε, ήτανε Υπήρχε ουσιαστικά ένα οργανωμένο σχέδιο. Ε, σχεδόν η δημιουργία, ε, ε, δημιουργία ενό παράλληλου κόμματο ε, με διοργανωτή, με έναν ορχηστρωτή τον κύριο Κασελάκη. Μία αντισυγκέντρωση έξω από το χώρο του συνεδρίου. Ε, Ο ίδιο είπε ότι πρόκειται για συνέδρου οι οποίοι δεν μπορούσαν να εγγραφούν και να μπουν μέσα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον ότι ε, υπήρχαν ελεοφορία τα οποία κουβαλούσαν από διάφορες περιοχές ήδη από τις 2.30 ώρα. Τα οποία δεν είχαν μόνο συνέδρους. Ε, επίσης ξέρω ότι υπήρχαν σίγουρα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ και ενδιαφερόταν για να δούνε ε, τι γίνεται. Σίγουρα αυτός ο κόσμος απ' έξω δεν ήταν μόνο σύνεδροι. Ε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το συνέδριο μπορώ να σας πω και εγώ την εμπειρία μου. Δηλαδή ε, ήμουνα και εγώ εκλεγμένη σύνεδρος. Mm -hmm και παρέστη εκεί πέρα διαζώσεις, μαζί με τους άλλους με άλλους μαζί με άλλους από τον Εύρο, από την Οριστιάδα και από την Αλεξανδρούπολη. Η αλήθεια είναι ότι μας είχε έρθει ένα SMS το οποίο ε, έλεγε ότι πρέπει να είμαστε στο χώρο για να διαπιστευτούμε από τις 4.30 μέχρι τις 6.30 και στη συνέχεια στις 6.30 θα ξεκινούσε στο συνέδριο με την ομιλία της γραμματέως της Ράνιας Βίγκου ε, και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ε, του Νίκου Παπά. Ε, Όντω ήμασταν εκεί από τις 4 η ώρα. Ε, ορισμένοι από εμάς ήταν και πολύ νωρίτερα, από τις 1, από τις 2, από τις 3. Ε, ωστόσο ε, υπήρχαν οργανωτικά προβλήματα και αυτή η διαδικασία ε, της διαπίστευσης ναι. άργησε από ό,τι έμαθα ε, γύρω στις 2-2,5 ώρες. Πήγε πίσω 2 με 2,5 ώρες. Αλλά λοιπόν, λοιπόν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι που είναι απ' έξω να, μην, να είναι σύνεδροι που δεν έχουν διαπιστευτεί. Ναι, και, και εμεί οι ίδιοι, ε, όλοι, όλοι από τον Εύρο, ε, καταφέραμε και μπήκαμε ε, μετά τις 10. Εγώ συγκεκριμένα πήρα την κάρτα μου ε, στις ε, 10 και 10. Την νυχτά? Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι οργάνωση κόμματο, κύριε Ε, Η αλήθεια είναι, και δεν, δεν μπορεί να τορνηθεί κανένα, ότι ε, υπήρχαν, ε, ε, δεν υπήρχε οργανωτική επάρκεια. Ε, και σίγουρα ο χώρο δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι σα ζήτησα να πάτε σε έναν εξώστη που δεν βλέπατε και θα βλέπατε με γιγαντόφωνε οι οποίε ήταν κλειστέ, ε, Να το πιάσουμε λίγο βήμα-βήμα. Ε, 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 σε αυτό το κτίριο ε, υπήρχε μόνο μία είσοδο ε, από την οποία αφήναν τους συνέδρους να εισέλθουν. Προ την είσοδο. Ε, επομένως βάζανε από ό,τι καταλαβαίνω γύρω στα 15-20 άτομα κάθε φορά και υπήρχαν άτομα που είχαν τη φύλαξη ώστε να ελέγχουν την είσοδο ε, να μην γίνει συνοστισμός τέλος πάντων ε, μετά έμπαινε στο Φουαγέ. στο Φουαγέ έπρεπε να πας ε, στην περιοχή που ανήκεις ναι. ε, π.χ. Αμουθού, Ρεά Ελλάδα, Πελπώνε κλπ. και, ναι. ε, και στι λίστε να, να, να βρουν το όνομά σου στι λίστε, ώστε να διαπιστευτείς και να πάρει το καρτελάκι σου στη συνέχεια. Ε, υπήρχε άλλο έλεγχο, ο οποίο σε οδηγούσε σε κάποια από τι τρει αίθουσε. Ε, ότι υπήρχαν τρει αίθουσε ήταν γνωστό. Η κεντρική ήταν η μία. Δεν χωρούσατε όλη τη μία. Όχι, δεν χωρούσαμε όλη τη μία. Στι άλλε αίθουσε οι χιοθόνε βλέπατε. Ε, εγώ όταν μπήκα ε, Δέκα οδηγή... η ώρα τη νύχτα Ναι, δέκα η ώρα τη νύχτα Οδηγήθηκα στην κεντρική αίθουσα Όπου ήταν Μάλιστα. το προεδρείο ε, Στις άλλες δύο αίθουσες Έμαθα ε, ότι υπήρχαν Οθόνες, ε, κάτι Το οποίο όμως ε, δεν το είδα δηλαδή, Ναι, ε, πάντως ε... αν ήταν να το βλέπετε το συνέδριο Τη γιγαντοθόνη καθώς θα το δείτε και από το σπίτι Και δεν χρειάζεται να κάνετε και τα έξοδα Συμφωνώ. Ωστόσο, αυτό ο χώρο ε, είχε αυτού του περιορισμού. Ναι. Δηλαδή, αυτό ήταν κάτι που το γνωρίζαμε εξ αρχή. Ότι δεν θα τώρα. μπορούσε να μπει όλο το σώμα μέσα σε μία αίθουσα. Ναι, ήταν νυχτερινό κέντρο και μάλιστα πολύ δημοφιλέ. Ε, δεν το γνωρίζω. Κυ ναι. Κυρία Βαλαμανίδου, πείτε μου κάτι τώρα. Ε, 76 διαγραφέ μελών τη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προδοτική Συμμαχία αποχωρήσει. Τι σημαίνει αυτό τώρα για για το κόμμα αυτό καθ' αυτό τι θα γίνει από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσετε Ήταν ε, υπήρχε ε, ε, σύγκληση της πολιτικής γραμματείας σήμερα το απόγευμα και στάληκε η απόφαση ε, της πολιτικής γραμματείας με την οποία αποφασίστηκε ότι με το πέρας του έκτακτου συνεδρίου κλείνει αυτός ο αιματηρός δύσκολος κύκλος για το ναι. κόμμα ε, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, όλα αυτά έχουν τελειώσει, και να συνεχίσουμε με εξωστρέφεια και με σοβαρότητα. Επομένως, συνεχίζουμε τις διαδικασίες μας, όπως έχουν οριστεί, και ε, πάμε ε, στην εκλογή προέδρου με τις τέσσερις... Άλλο, άλλο σας ρώτησα, σας, σας ρώτησα για τα 76 μέλη που φύγανε ναι, από, από την κυριαρχική επιτροπή. Θα ήθελα να καταλήξω στο ότι ε, προχωράμε όπως ε, ως έχει ε, στις εκλογές Προέδρου και ε, ταυτόχρονα ε, αποφασίστηκε ότι στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε και στην ανασυγκρότηση των οργάνων κόμματος δηλαδή των οργανώσεων μελών, νομαρχιακών επιτροπών και προφανώς ε, μετά από αυτή την εξέλιξη ε, και στο σώμα ε, της Κεντρικής Επιτροπής, το όργανος Κεντρικής Επιτροπής. Άλλο ρώτησε. Λέω ότι 76 άνθρωποι από την Κοινωνική Επιτροπή έφυγαν και μέσα σε αυτού ε, και πολύ ε, μεγάλα, κορυφαία στελέχη του, του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καρανίκα, ε, ο κ. Μωραήτη, η κ. Τζάκρη, ε, η κ. Σταυρακάκη Φρόσο. Μεγάλα υψηλά στελέχη του, 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 του κόμματο. Ε, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στην ε, λειτουργία, Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα αύριο το πρωί. Εσεί δεν με καταλάβατε. Σα είπα ότι θα προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση ναι. των οργάνων. Το κατάλαβα. Αύριο το πρωί όμω 76 άνθρωποι τη Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή είναι ένα δυνατό σώμα σε κάθε κόμμα. 76 ναι. άνθρωποι έφυγαν σήμερα. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι διάσπαση μετά από αυτά τα οποία έγιναν και από του βουλευτέ. Αυτό λέω δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα αύριο το πρωί. Δεν είπα αν θα του ανα... αντικαταστήσει. Προφανώ θα του αντικαταστήσει. Δεν θα αφήσετε τι καρέκλε κινέζ. Και δεν ξέρω αν και από του 76 που έφυγαν είναι και κάποιοι από αυτού που έχουν έμεση θέ, θέση με το ΣΥΡΙΖΑ, όπω είπε ο κ. Καθελάκη. ή αν είναι αυτοί που έχουν έμειση θέση μείνανε, ε, Δεν γνωρίζω αν έχουν κάποια άλλη σχέση με το κόμμα. Ε, δείτε, αυτά τα ονόματα που μου είπατε ήταν αναμενόμενο για μένα ότι θα αποχωρούσαν και θα τον ακολουθούσαν. Το θέμα είναι ότι όλοι. Πόσα άτομα ε, είναι η κεντρική επιτροπή, κ. Βαλαμανδού. Δεν γνωρίζω, το, δεν γνωρίζω το ακριβές νούμερο. Γιατί δεν 75 εξαλόγηση. δεν είναι μικρό ποσό. Είναι μικρό νούμερο. Δεν είναι μικρό νούμερο, προφανώς. Ε, ωστόσο, ε, όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ζυγίσουν πάρα πολύ καλά ε, τι πρόκειται να γίνει αύριο. Δηλαδή, ε, ο κύριος Κασελάκης δεν... Ε, έχει ανακοινώσει ότι δεν ξέρουμε καν αν θα κάνει κόμμα. Προ το παρόν ακούμε ναι. για ένα κίνημα. Επίση, δεν ξέρουμε αν αυτό θα συμβεί όντω. Γι' αυτό το λόγο και το πρωί σε συνέντευξη που έδωσα, παρακίνησα και του συντρόφου, οι οποίοι ήταν υποστηρικτέ του κυρίου Κασαλάκη, να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά, ναι. να δώσουν λίγο χρόνο στην κατάσταση για να δούνε. πώ ε, πώς εξελιχθούν τα πράγματα πριν αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην ε, δημιουργηθεί καν κόμμα. Μπορεί να φύγει ε, εν μία ανοιχτή ο κύριος Κασελάκης. Δεν θα μου κάνει καμία ε, εντύπωση αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλαμανίδη. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ να είστε καλά. Yes.